τόσο εύκολο. Okay. Λοιπόν, εμπρότης, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία ολονών και μπορούμε βέβαια και παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα να ευχαριστήσουμε και το επιμελητήριο. Πριν από αυτό, την εκδήλωση τη διοργανώνει ο Σύλλογος Κορυφαία Προστασίας της Πανίδας. Είναι φιλοζωικός περιβαλλοντικός σύλλογος. Ίσως υπάρχει ένα ερώτημα για το τι σημαίνει αστική πανίδα, όπως είναι η πανίδα, είναι όλα τα ζώα. Αστική πανίδα θεωρείται και είναι δόκιμος όρος τα ζώα τα οποία ζουν μέσα στον αστικό ιστό. Είτε είναι δεσποζόμενα, είτε είναι μη δεσποζόμενα. Πιο πολύ επικεντρώνουμε στο ζήτημα γύρω από τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα ζώα της τροφιάς. Περισσότερο ο νους μας πάει φυσικά στους σκύλους και στις γάτες. Ίσως περισσότερο στους σκύλους, διότι με κάποιο τρόπο μέσα στον αστικό ιστό οι γάτες είναι λιγότερο ορατές από τους σκύλους. Ως νυκτόβια, πλάσματα κλπ. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να τις αγνοούμε. Ωστόσο, το βάρος και για ευνόητους λόγους, θα δούμε αργότερα, πέφτει περισσότερο στους σκύλους. Είναι πιο ορατοί, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και υπάρχει μεγαλύτερη ένταση για την παρουσία τους. Ο όρος του αδέσποτου προκύπτει από το αστεριδικό και το δεσπότη, που ουσιαστικά δεσπότη στην καθημερινή θεωρείται το αφεντικό. Το αστερί, το αφεντικό δηλαδή, είναι αδέσποτο. Προσπαθήσαμε κάποια χρόνια πριν, ειδικά τον Ιούνιο, και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τέλη του 2013, τον Ιούνιο του 2013 και τον ολοκληρώσαμε στα τέλη του 2013, μια μεγάλη έρευνα, πανελλαδική, σε μεγάλο δείγμα, θα το πούμε αργότερα αυτό, σύντομα δηλαδή, με αντικείμενο τα αδέσποτα ζώα στην τροφιά και κυρίως σε τέσσερις άξονες. Όλη η δουλειά η οποία έγινε ήταν εθελοντική. Προσπαθήσαμε να την επικοινωνήσουμε όσο μπορούσαμε και στείλαμε στην Ομοσπονδία, στην οποία συμμετέχουμε, στην Πανελλαδική Περιβαλλοντική Φιλοζωική Ομοσπονδία, στην οποία συμμετέχουμε ως Σύλλογος. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία από την έρευνα, διότι η ίδια απαιτεί τουλάχιστον ένα-δύο ώρα, πράγμα το οποίο θα φροντίσω να μην υπάρξει εδώ τώρα, ούτως ή άλλως, δηλαδή έχει μειωθεί το αντικείμενο της έρευνας το οποίο θα παρουσιάσουμε. Ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει, και αυτό προσπαθεί ουσιαστικά να καταλήξει η έρευνα, είναι ότι τα αδέσποτα αναπαράγονται μέσα από τον ίδιο τους τον πληθυσμό. Τα αδέσποτα αναπαράγουν αδέσποτα. Σε αυτό κάνουμε εμείς μια άλλη υπόθεση. Λέμε ότι πραγματικά τα αδέσποτα αναπαράγονται από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανεύθυνη συμπεριφορά ή έχουν μια άλλη συμπεριφορά, για να μην το χρωματίζουμε, απέναντι στα ζώα τα οποία έχουν. Ωστόσο, αυτό έρχεται να κουμπώσει, να το πω με κάποιο τρόπο, με τι εικόνα υπάρχει και την πραγματικότητα σε σχέση με την κατοχή, ιδιοκτησία, όπως μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς, ζώων συντροφιάς, κατοικίδιο. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι ποιο είναι το ποσοστό, πόσοι άνθρωποι έχουν σκυλιά ή γατιά. Ή τέλος πάντων, ναι, εκεί καταλήγουμε, διότι τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ερπετά, προκτικά κλπ. Είναι πολύ δύσκολη αντιμετώπιση. Πώς είναι αυτή, ποια είναι η ορατότητα των αδέσποτων, πόσοι τα βλέπουμε, ποιοι είναι αυτοί που τα βλέπουν. Υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην εκπαίδευση ενδεχομένως, στην ηλικία, στο πού μένει κάποιος. Αυτοί είναι παράγοντες που διαφοροποιούν, που δημιουργούν άλλη ορατότητα. Δηλαδή, τα αδέσποτα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, που όσοι βλέπονται την υπόθεση αυτή ξέρουν. Η εμπειρική παρατήρηση από το που βλέπουν κάθε μέρα ξέρουν τι συμβαίνει. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Ποιες είναι οι δράσεις των Δήμων, αν υπάρχουν, με πρώτης, και αν υπάρχουν, αν τις γνωρίζουν. Που είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια εκεί είναι θέμα της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά πόσο ουσιαστικά επικοινωνία
της δράσης. Και στο τέλος, το πιο σοβαρό από όλα, είναι η ορατότητα της κακοποίησης. Η κακοποίηση δεν θεωρείται μόνο όταν υπάρχει μια βία η συμπεριφορά απέναντι σε ένα ζώο. Η εγκατάλειψη είναι κακοποίηση. Η διαρκής διαβίου αλυσόδες είναι κακοποίηση. Η μη ευζωία, η φροντίδα, μάλλον η μη φροντίδα για την ευζωία του ζώου είναι κακοποίηση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κάποια πράγματα και ενδιάμεσα θα γίνουν κάποιες παρατηρήσεις. Ο σχεδιασμός έγινε σαν μια πρωτοβουλία της εταιρείας, της οποίας ήμουν στέλεχος για κάποια χρόνια. Πρόκειται αποκλειστικά από εθελοντική δουλειά. Έγινε σε ένα παλαιακό δήμα 1.004 ατόμων, 18 και πάνω, τον Ιούνιο του 2013. Όλος ο σχολιασμός, η ανάλυση, η επεξεργασία, όλο αυτό το πράγμα το οποίο δείτε, μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι προϊόν δουλειάς αρκετών ανθρώπων. Λοιπόν, περνάμε στην ενότητα, στο πρώτο κομμάτι, και το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε στην πορεία, έτσι. Η διοκτησία κατοχής ζώων συντροφιάς. Σε μια πρώτη εικόνα διαπιστώνουμε, ας πούμε, ότι το 41%, 41 είναι, έχει κάποιο κατοικίδιο. Το ποσοστό είναι θεαματικό, είναι συντριπτικό. Με 41% κυβερνάς, με 38% κυβερνάς, με 35%, με 32%. Άρα έχουμε ένα συμπαγές ποσοστό ανθρώπων που έχουν, οι νοικοκυριών, μάλλον είναι καλύτερα να το πω έτσι, οι οποίοι έχουν κατοικίδιο. Αυτοί που είχαν αλλά δεν έχουν είναι το 7,3%, αυτοί που σκοπεύουν να αποκτήσουν είναι ελάχιστοι και εκεί το 0,6% στο γενικό πληθυσμό, καταλαβαίνετε τι τύχη μπορεί να έχουν, ας πούμε, κάποιες ιδιοκτησίες. Εάν βέβαια υπολογίσουμε σε αυτό ότι κάποιοι δεν επιθυμούν ένα ημίμο, αδέσποτο, κάθαρο, δεν ξέρω τίποτε και θέλουν, ας πούμε, να έχουν κάποιο σκυλοράτσας. Υπάρχει και ένα πολύ συμπαγές ποσοστό ανθρώπων, είναι το 50%, οι οποίοι ούτε θέλουν, δεν έχουν σκοπό να αποκτήσουν. Δεν θέλουν, ούτε έχουν, ούτε σκοπεύουν να αποκτήσουν. Αυτοί σίγουρα δεν εμπλέκονται με τα αδέσποτα. Δεν έχουν καμία σχέση. Εμπλέκονται φυσικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, κακοποίηση, βίαση, πολλών πραγμάτων. Σωστό αυτό, έτσι. Αλλά δεν συμμετέχουν στον πληθυσμό, στην αύξηση του πληθυσμού ή στη διατήρηση του πληθυσμού των αδέσποτων. Υπάρχει ένα ποσοστό που δεν συμπαθεί τα ζώα και τα λοιπά, είναι μεγαλύτερο. Αυτό προχωράμε παρακάτω. Και μπαίνει το ερώτημα πλέον, έτσι, και πρέπει να σας πω εδώ επίσης, επειδή πολλοί απαντήσανε, μπορεί να σας κάνει εντύπωση, γιατί δεν κλείνει στο 100%, πολλοί απαντήσανε διπλά, ότι δηλαδή κάποιος έχει και σκύλο, έχει και γάτα, έχει και αυτό κτλ. Λοιπόν, αυτοί που έχουν σκύλο είναι το 21,5%. Τι που έχουν ένα σκύλο. Αυτοί που έχουν μία γάτα είναι το 8%. Αυτοί που έχουν δύο σκύλους πέφτει στο 5,3%. Δύο γάτες στο 2,4%. Πάνω από δύο σκύλους είναι 5,2%. Δεν είναι λίγο. Ένα 5%, δεν είναι πολύ. Έτσι. Πάνω από δύο γάτες 6,2%. Είχα, αλλά δεν έχω πλέον 7,3%, που δεν είναι πλέον με το προηγούμενο σπέρασμα. Έτσι. Και πάλι το πάγιο ποσοστό 50%, το οποίο δεν έχει και δεν σκοπεύει να αποκτήσει. Άρα δουλεύουμε, σκεφτόμαστε πάντα ότι έχουμε να κάνουμε με το μισό πληθυσμό, τα μισά νοικοκυριά. Από αυτούς λοιπόν οι οποίοι έχουν κάποιο ζώο, δηλαδή από το όποιοι που βγάζουν το 50% και εξετάζουν τον πληθυσμό αυτών που απάντησαν ότι έχουν κάποιο ζώο. Αυτοί που έχουν ένα σκύλο είναι το 52%. Που έχουν μία γάτα είναι το 19%, κοντά 20%. Αυτοί που έχουν δύο σκύλους είναι το 12,8%. Είναι ψηλά ποσοστά. Δύο γάτες 5,8%. Πάνω από δύο σκύλους 12,6%. Και πάνω από δύο γάτες 15%. Τα ποσοστά είναι μεγάλα. Βέβαια, εδώ φαίνεται και η διαφορά. Δηλαδή, οι σκύλοι ως αδέσποτα είναι πολύ πιο ορατοί, γιατί είναι και υπάρχουν, ας πούμε, και πολλά νοικοκυριά, τα οποία τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν σκύλο σε σχέση με τις γάτες. Αυτό που ενδιαφέρει τώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η κατοχή του ζώου, της συντροφιάς, ανάλογα με το πού μένει, με τον τόπο κατοικίας. Ο τόπος κατοικίας τι είναι.
είναι αστικό κέντρο, που σημαίνει ότι είναι πάνω από 10.000 κατοίκους, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αστικό είναι η Κόρινθος. Τα ημιαστικά, τα οποία είναι οι κομοπόλεις που λέγαμε παλιότερα, μέχρι 10.000, και τα αγροτικά, τα οποία είναι μέχρι 2.000. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η κατοχή των κατοικιδίων στα αστικά είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τα ημιαστικά και τα αγροτικά. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για αργότερα. Τα υπόλοιπα ποσοστά, ας πούμε, εντάξει, λίγο πολύ τα βλέπετε, είχα αλλά δεν έχω, σκοπεύω να αποκτήσω κλπ. Αυτό που έχει σημασία να δούμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν, εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό στα αστικά κέντρα, το οποίο μειώνεται θεματικά κοντά 20% μονάδες στα ημιαστικά και τα αγροτικά. Και θα προκύπτει εκ των υστέρων, θα το δούμε, ας πούμε, ότι οι συγκεντρώσεις των αδέσποτων στα ημιαστικά και τα αγροτικά, όσο βγαίνουμε δηλαδή έξω από τις πόλεις, έξω από τον αυτοϊστό, αυξάνεται. Αυξάνεται και η κατοχή όμως, η ιδιοκτησία. Περνάμε σε ενότητα για το αν υπάρχουν, δηλαδή τι εικόνα έχουν, ας πούμε, για το αν υπάρχουν αδέσποτα ζώα και πόσα είναι αυτά. Μπορούμε συγκεντρώνοντας τα ποσοστά, δηλαδή ενοποιούμε το πολλά αρκετά και το λίγα καθόλου, ας πούμε, βλέπουμε ότι η εικόνα των πολιτών για τα δέσποτα είναι ότι το κοντά 55% λέει ότι είναι πολλά αρκετά και το 35,3% λέει ότι είναι λίγο. Υπάρχει ένα 7,9% το οποίο είναι το σημείο το που λέει ότι υπάρχουν. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που δεν τα βλέπουν, αυτοί που κυκλοφορούν, οι μεγάλοι άνθρωποι, αυτοί που μένουν στους πυρήνες των αστικών κέντρων. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων ζώων ανάλογα με την περιφέρεια. Η έρευνα είχε τέτοιο δείγμα που δεν μπορούσαμε να πάμε σε μεγαλύτερη ανάγκη σε επίπεδο νομού. Για να γίνει αυτό, θα έχουμε το δείγμα από 1.000 άτομα να ήταν 5.000, ώστε να έχουμε ικανά στοιχεία για να βγάλουμε συμπέρασματα σε επίπεδο νομού. Ωστόσο, τα αυτά που προκύπτουν, ας πούμε, από τα ευρήματα, είναι ότι δεν είναι αμεληταία. Δηλαδή, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκια, ας πούμε, έχει πολύ μεγαλύτερη ορατότητα αδέσποτων, ας πούμε, από ότι η Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν περιοχές όπως η Ήπειρος, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, η Δυτική Μακεδονία, που τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό πάντα έχει να κάνει, συνδέεται, αυτό ακολουθεί, υπάρχει μια ακολουθία. Όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό κατοχής ιδιοκτησίας, υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αδέσποτων. Και βλέπουμε και στην αστικότητα. Δηλαδή, στα αστικά κέντρα τα βλέπουν πολλά αρκετά, με 54%, ενώ στα ημιαστικά αυτό ανεβαίνει στις μικρές πόλεις και μειώνεται στα αγροτικά. Που σημαίνει ότι στα αγροτικά δεν υπάρχουν επί της ουσίας λιγότερα αδέσποτα, αλλά τα σπηλιά κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα κάποια νου είναι πάντα τα σπηλιά. Είναι αυτό που μειώνεται το ποσοστό. Επί της ουσίας δεν είναι ότι στα χωριά κυκλοφορούν λιγότερα δέσποτα. Απλά αυτά τα οποία κυκλοφορούν είναι δεσποζόμενα. Είναι του Νίκου, του Γιώργου, του Θανάση. Γι' αυτό και προκύπτει πάλι ότι στα αγροτικά, στα χωριά δηλαδή, δεν είπες να το πω, αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν δέσποτα συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ποσοστό, 12,7. Το οποίο δεν είναι αμεληταίο σε καμία του περίπτωση. Τώρα πάμε στο Δήμο. Το ερώτημα ήταν επί της ουσίας εάν υπάρχουν δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα ζώα και δράσεις αναλυτικές. Βλέπουμε ότι όλες οι δράσεις οι οποίες αφορούν στηρώσεις, εμβολιασμούς, ηλεκτρονική σήμανση, συνεργασία με φιλοζωικούς συλλόγους, συνεργασία με εκτιμία τους, δημοτικά κτηνιατρία, ειδικά συνεργεία περισυλλογής. Όλα έχουν πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά.
Και υπάρχει βέβαια, υπάρχουν το ποσοστό το οποίο ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τι συμβαίνει και λένε ότι ναι, 22% α πούμε δεν διαθέτει καμιά υπηρεσία, δεν κάνει τίποτα ο Δήμος. Έτσι. Ή ο Δήμος είναι τελείως αδιάφορος, ενοποιείται από το πράγμα. Έτσι, 22 και 17 όσο μας κάνει, δεν είναι αμυντικό. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, γύρω στους 42%, το οποίο δεν γνωρίζει, δεν έχει καν ιδέα, δεν είναι ενημερωμένο. Το ότι δεν είναι ενημερωμένο δεν σημαίνει ότι θέλει αυτό έτσι. Το πιθανότερο είναι να μην γίνεται τίποτα. Αλλά προτιμάει να το πει πιο ίδια. Αυτό ενοποιείται. Το ομαδοποιούμε με κάποιο τρόπο και βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε ένα ποσοστό 17,4 υπάρχουν κάποιες δράσεις, σε ένα ποσοστό 22 δεν υπάρχει καμία δράση. Το 17,5 επίσης είναι αρκετά ισχυρό και μας λέει, ας πούμε, ότι πλέον είναι λίγο μια επιθετική διαπίστωση, απάντηση, ότι ο Δήμος είναι αδιάφορο για τα δέσποτα, 17,5%. Και άγνη δεν γνωρίζω 41. Αυτό βέβαια το δεν γνωρίζω 41 έρχεται και δεν συμπώνει με αυτό που είπαμε πριν με την κατοχή. Δηλαδή εκεί είναι 50%, το 50% των νοικοκυριών έχουν κάποιο κατοικίδιο. Το 50% που δεν έχει, δεν έχουν μάλλον, συγγνώμη. Άλλοι το 41,9 κοντά στο 50 λένε ότι δεν γνωρίζουν αν υπάρχει δράση. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή. Δεν ξέρουν διάφορα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Και πολύ αυτό το οποίο προσλαμβάνουν είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τα δέντρα. Τώρα βέβαια υπάρχουν δράσεις του Δήμου κατά γεωγραφική περιφέρεια. Εδώ υπάρχουν προφανώς περιφέρειες οι οποίες έχουν τα πρωτεία και άλλες οι οποίες όντως κάνουν κάτι. Για παράδειγμα η Ήπειρος, ενώ έχει υψηλή κατοχή σε ζώα, σε ιδιοκτησία, υπάρχουν πολλά νοικοκυριά που έχουν. Οι δράσεις που υπάρχουν είναι 3,4%. Δεν γίνεται τίποτα άλλο στην Ήπειρο. Και δεν τυχαίο στην Ήπειρο έχουμε αρκετές περιπτώσεις κακοποίηση. Επίσης πολύ χαμηλά ποσοστά έχει η Στερεά Ελλάδα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Αττική έχει σχετικά υψηλό ποσοστό μαζί με την Ανατολική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, την Δυτική Μακεδονία που έχουν υψηλότερο. Το Βόρειο Αιγαίο, τη Λίμνη, Λίμνος, Χίος, 5,6. Και η Κρήτη έχει ψηλό ποσοστό προσώπων κάποιων δράσεων, με την έννοια ότι εκεί δραστηριοποιείται κυρίως και πολλά στελέχη της ΠΦΠΟ και γίνεται καμιά δουλειά. Βέβαια υπάρχει και από την άλλη μεριά, δηλαδή όσο γίνεται έχουν επίσης και πολύ μεγάλη αδιασταθμή. Το ζήτημα είναι ότι η σχετική νομοθεσία είναι σαφής. Έτσι. Το άρθρο 9 του νόμου 42-39 λέει ότι η Δήμη είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει τη συλλογή των ζώων για τη διαχείριση και πρέπει να συνεργάζονται με φιλολογικές ενώσεις, με σωματεία. Και επίσης υπάρχουν αποφάσεις από το πρώην ΕΠΑΠ, το Γιώργο της Ανάπτυξης για πάρα πολλά θέματα κτλ. Τα οποία σχετίζονται με τη δημιουργία υποδομών, δράσεων κλπ. Επίσης υπάρχει, ας πούμε, πολύ πρόσφατα, σχέση με όλα αυτά, μία οικία η οποία είχε υπογραφεί, μία κοινή υπουργική απόφαση δηλαδή, η οποία είχε υπογραφεί το 4/12 του 2014 και σύμφωνα με το εντοπίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΠΕΝ, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, λέει το εξής, ότι υπενθυμίζεται ότι η Δήμη και οι σύνδεσμοι μνημείων έχουν την υποχρέωση της περισυλλογής και της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η διαχείριση αυτή προϋποθέτει ύπαρξη υποδομών, καταφύγια, ιατρία κλπ. Για να υλοποιηθούν οι ενέργειες διαχείρισης που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση, καταγραφή, κτηριακή εξέταση και θεραπεία, εμβολιασμό, αποσυρωμένο και στήλωση. Η εφαρμογή του προγράμματος, ας πούμε, αποσκοπήσει το ΕΜΙΕΣ και το ανάλογο του φυσικού κλπ. Είναι μια πολύ θετική ενέργεια και ξεκινά, πάω ανάποδα και φτάνω στην αρχή και λέω ότι με την απόφαση αυτή που υπέγραψε πρόσφατα ο Βαγγέλης Αποστόλου, που είναι υπουργός παραγωγής αναπληρώτησης, εγκρίθηκε πίστοση ποσού 1.300.000.
για τους Δήμους. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και ίδια συμμετοχή, δεν ξέρω Βασίλη, νομίζω υπάρχει ένα 30%, είναι 70-30, δεν είμαι σίγουρος. Κατάσταση εκείνη ήταν 60. 60-40. Νομίζω έχει γίνει 70-30. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν δαπανηθούν 100 ευρώ, τα 70 θα τα βάλει, ας πούμε, η κεντρική εξουσία και τα 30 θα μπει από το τοπική αυτοδιοίκηση από το Λέμπη. Στην κατεύθυνση αυτή δεν έχει γίνει τίποτα. Για την ώρα. Η δράση των Δήμων κατά αστικότητα, ανάλογα ας πούμε που μένει κανείς έτσι, ανάλογα το βλέπουμε ότι ενώ στα αστικά και στα μυστικά υπάρχουν κάποιες δράσεις, τα αγροτικά είναι στο έλεος του Θεού. Κοντά είναι στο 9,7%. Ενώ στα αστικά είναι ακόμη περισσότερο, στις πόλεις δηλαδή, έτσι. Εκεί που πιθανώς εδρεύουν οι Δήμοι, εκεί που υπάρχει είναι πιο ορατά, ενώ στα ενιστικά και στα αγροτικά που είναι εκεί. Πιο κοντά στην Ήπεθρο, ενδεχομένως γίνονται αόρατα τα δέντρα. Ή εξαφανίζονται και πολλά. Και περνάμε στην κακοποίηση. Ενώ για την κακοποίηση ρωτήθηκε αν έχουν πέσει στην αντίληψή τους, στην γνώση τους, περιστατικά κακοποίηση στην περιοχή του κατοικού. Το ναι πολλά συγκεντρώνει 4,2, το ναι αρκετά 11,9, το ναι λίγα 18,7. Δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, είναι 46,2. Αυτό όμως το 46,2 ταιριάζει πολύ με το 50% όσων δεν έχουν κατοικίδια. Δηλαδή δεν ασχολούνται, δεν τα βλέπουν, είναι αόρατα. Δηλαδή το βλέπουν και τους είναι διάφορο. Και αν αυτό το πράγμα ομαδοποιηθεί, το δεν υπάρχουν περιστατικά κακοποίηση είναι 46,2, το υπάρχουν είναι 34,8. Δεν είναι καθόλου αμελητέρο. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Δεν είναι ο αριθμός των περιστατικών, αλλά είναι και η ένταση του κάθε περιστατικού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι στην κορυφία κάναμε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε τα αναρτημένα περιστατικά, ενώ τα αναρτημένα, τα αυτά που είναι τεκμηριωμένα, είτε έχουν αναρτηθεί στο δίκτυο, είτε σε κάποιες δημοσιογραφικές σελίδες, είτε σε χαρτί, μερίδες, περιοδικά ή τίποτα άλλο, είτε στο δίκτυο, αλλά τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Βρήκαμε γύρω στα 80 περιστατικά τα 3 τελευταία χρόνια στην Κορυνθία. Πολλά από αυτά είχαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση και δεν θέλω να αρχίσω να σας λέω, αλλά είναι εγκαταλείψεις. Η εγκατάλειψη είναι η κακοποίηση. Τέλος. Τιμωρείται επίσης με 30.000 κόσμο. Κακή ανομίες. Είναι δύσκολο. Πυροβολημένα, με κομμένα πόδια, με κομμένα αυτιά, ξανά πυροβολημένα, κρεβασμένα, φόλες, σχηματικά, όλα αυτά τα πράγματα καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Από την μια μεριά, δηλαδή από τα συμφραζόμενα βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Και το κοίταξα όσο μπορούσα καλύτερα. Θα το κοιτάξουμε και καλύτερα και θα βγάλουμε ένα τέτοιο τύπο σχετικό. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς, υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις για κακοποίηση ζώων. Είτε πρόκειται για διοικητικά πρόσωπα τα οποία τα έχει βάλει ο Δήμος, ας πούμε, σε συνεργασία με την αστυνομία. Είτε πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν καταδικαστεί χωρίς αναστολή και με κάποιο διοικητικό πρόσωπο, ένα χρόνο χωρίς αναστολή, δύο, τρία. Είτε και μια περίπτωση ΣΕΡΕΣ πρόσφατα, η οποία χρήζει μια διευκρίνηση. Νομίζω ότι υπάρχει μια δημοσιογραφική ανευθυνότητα σε αυτό, γιατί είπαν ότι κάποιος καταδικάστηκε χωρίς αναστολή. Έτσι. Δηλαδή θα φυλακιστεί για ένα χρόνο. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, εγώ προσωπικά δεν το έχω εισαγωγή. Στην Κορυνθία, παρότι υπάρχουν περιστατικά στα οποία έχει επέμβει η Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε μία καταδικαστική απόφαση από κανένα δικαστήριο. Είτε το Ειρηνοδικείο Σοκιάτο, είτε την Εισαγγελία στην Κόρυνθο, απολύτως τίποτα. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε για αυτό το χείρο.
αυτά τόσα χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό έβριμα, το οποίο πάλι είναι μια υπόθεση που κάνουμε, έτσι, αλλά είναι άλλο να το βλέπεις αυτό και άλλο να το διαπιστώνεις ερευνητικά. Η ορατότητα της κακοποίησης σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης. Είναι το θέλουμε το ίδιο. Στην κατώτερη εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι και δημοτικό, βλέπουν περιπτώσεις κακοποίησης το 27,6, ενώ το 52,3 δεν βλέπουν. Μόλις το 20,1 δεν γνωρίζει. Το οποίο είναι λίγο πολύ ίδιος όλα. Προχωρώντας στη μέση εκπαίδευση, αυτοί που βλέπουν τα περισσότερα κακοποίηση αυξάνονται. Τουλάχιστον κατά 6 μονάδες σε σχέση με την κατώτερη. Και πηγαίνοντας σε ανώτερη, το ποσοστό επίσης αυξάνεται. Αυτό τι συμπέρασμα βγάζουμε, την ιδέα που πολύ κακώς προκύπτει αυτό. Διότι το θέμα της τάσης και της συμπεριφοράς ενός ανθρώπου δεν πρέπει απαραίτητα να συνάδει, ειδικά σε τέτοια θέματα, με το επίπεδο της εκπαίδευσης. Αυτά είναι στοιχειώδη θέματα πολιτισμού, σεβασμού, συμπεριφοράς, τα οποία, όπως βλέπουμε, υπάρχουν διαφορετικά ευρήματα. Τα ποσοστά είναι σχεδόν εντυπωσιακά, κοιτώντας τα ερευνητικά, έτσι, δεν έχει μόνο τρόπο. Άρα σημαίνει ότι η εκπαίδευση, το επίπεδο εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο απέναντι, ας πούμε, σε επίπεδο στην άκρη. Και φτάνουμε στην κακοποίηση των ζώων της μορφιάς κατά γεωγραφική περιφέρεια για την εκπαίδευση. Είπαμε ξανά ότι μπορούμε να πάμε μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και όχι μόνο. Υπάρχουν πρωτεία εδώ, η Ήπειρος. 51,7, δηλαδή ξεφεύγει πάρα πολύ από το, μέσο όρο. Το Βόρειο Αιγαίο 50%, η Κρήτη 50,9. Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά. Είναι πολύ ψηλά και όχι αυθαίρετα, μπορεί να... το συμπέρασμα είναι ένα. Είναι ότι υπάρχει ανοχή στην παραβατικότητα. Και αυτή η ανοχή στην παραβατικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τις αυτές. Έχει να κάνει και με τους ανθρώπους. Εμπειρικά τελείως, χωρίς αυτό να το έχουμε μετρήσει σε ποσοστά, έτσι, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις κακοποιήσεων, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι φοβούνται να το καταγγείλουν. Φοβούνται γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στην αστυνομία, φοβούνται γιατί αν το καταγγείλουμε και ειδικά στις μικρές τοπικές κοινωνίες θα δεχτούν απειλές, πιέσεις. Φοβούνται. Και επικρατεί μια όμορφα. Αυτό δεν οδηγεί απολύτως πουθενά. Οδηγεί στο να διωγγώνεται, να αυξάνεται και να τροφοδοτείται μια κατάσταση. Προσωπικά δεν ξέρω τι είναι. Φτάνουμε την κακοποίηση, πώς βλέπουμε την κακοποίηση, ανάλογα με την αστικότητα, ανάλογα με το που ζούμε. Στα αστικά, το ναι είναι 34,1. Στα ημιαστικά είναι 37,6. Στα αγροτικά είναι 34,7. Αυτά είναι λίγο πολύ λίγο. Βλέπουμε όμως κάτι θεματικό, ας πούμε, ότι στα αγροτικά το 52% θεωρεί ότι δεν υπάρχουν περιστατικά κακοποίηση. Τι είναι αυτό? Ενώ υπάρχουν. Δεν τα βλέπουν, τα αγνοούν, τα θεωρούν καθημερινότητα. Είναι το εργαλείο το οποίο χαλάει. Ή το χαλάμε, ας πούμε, πάνω στο τελειώνουμε για να κυβερνεύουμε. Ενώ στα αστικά κέντρα το όχι είναι 45%, μειώνεται στα ημιαστικά και αυξάνεται θεματικά στα αγροτικά. Είναι σαφές ότι αυτή είναι μια αρχή με πρόκληση και επειδή την κάναμε θυματικά, δηλαδή αναγκαστήκαμε από αυτό όλο το
το ερευνητικό αντικείμενο. Και τα συμπεράσματα να μειώσουμε πολύ ενδιάμεσες παρατηρήσεις και ενδιάμεσες προσεγγίσεις σε σχέση και με την οικία και με το φίλο και με διάφορα πράγματα τα οποία συνθέτουν μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό και καταλαβαίνω και την ώρα και τα πάντα και του χρόνου κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό θα ήταν να υπήρχε κάποιος τρόπος τέτοιες ερευνητικές προσεγγίσεις να επαναλαμβάνονται ώστε να δημιουργείται μια χρονοσυρά. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα δεν προσεγγίζεται με τη σοβαρότητα που το αναγνωρίζει. Αργά ή γρήγορα με κάποιο τρόπο θα σκάσει. Οι εκτιμήσεις για τα δέσποτα κάνοντας αναγωγή. Κάναμε μια προσέγγιση η οποία είναι κάπως αυθαίρετη. Δηλαδή, όταν μιλάς, ας πούμε, για τον πληθυσμό της Ελλάδας, είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια. Αυτό μεταφράζεται γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πρέπει να μιλάμε για νοικοκυριά, γιατί τα νοικοκυριά έχουν τα σκυλιά. Άρα, περίπου, ας πούμε, το 40% των νοικοκυριών, 42, έχει κάποιο σκυλί. Τι γίνεται με αυτά τα σκυλιά, ποιος ασχολείται, είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι. Τι ξέρει ο κόσμος για την ηλεκτρονική σήμανση. Δεν υπάρχει απίστευτη άγνοια και έλλειμμα πληροφόρησης. Το οποίο δεν νομίζω κάτι δική μου γνώμη θα οδηγήσει σε καλές καταστάσεις. Κάποια στιγμή στη Ρουμανία, θυμάστε τι έγινε, ξεκίνησε ένα ποκρόμ. Πια επικηρύχθηκαν τα σκυλιά. Ήταν 50 ευρώ το κεφάλι. Γιατί πια έγιναν πάρα πολλά. Μακάρι να μην φτάσουμε εκεί. Και όλη αυτή η υπόθεση δεν είναι θέμα τόσο πολύ ότι υπάρχει ελλειπές νομικό πλαίσιο κλπ. Είναι απλά θέμα βούλησης. Δεν υπάρχει βούληση. Αυτά. Ευχαριστώ. Νομίζω αυτό στο μεγαλύτερο μέγεθός του μπορεί να επαναληφθεί άσχετα από την έκθεση. Μπορεί να διαγραφεί μια ημερίδα μέσα στην κόρυφα που να μπορεί να παρευρεθεί και ο κόσμος, να οργανωθεί σωστά, να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Να σου πω το εξής, ότι πραγματικά τον πρώτο καιρό, δηλαδή όταν είχε πρώτο αυτή, είχα καλές επαφές με το Πανεπιστήμιο. Είχαμε λύσει από τον κόσμο τον Βρυτανικό να γράψει και δίνανε έξω. Και καλό θα ήταν αυτό να γίνει. Να γίνει, ας πούμε, και να υπάρχουν, για παράδειγμα, εκπρόσωποι της Ελλάδας. Εκπρόσωποι της Αγγλίας. Και να απαντήσουν απέναντι σε αυτά τα πράγματα, απέναντι τους έχει μπροστά σου. Μπορεί να γίνει σαν συζήτηση, έτσι, και να καλέσουν ανθρώπους. Και η εισαγγελία δεν θα σου έρθει ποτέ, έτσι, ιδίως η εισαγγελία της κορυφής. Θα μου έρθει η Αθηνά Θεοδωροπούλου από την Αθήνα, που είναι η εισαγγελία στον δρόμο. Θα μου έρθει αν το έχω οργανώσει σωστά και εντάξει, και κάποιο κόσμο. Αν οργανωθεί σωστά και το κάνουμε και μέσα στην πόλη, δεδομένως. Στο πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει. Μαζί με παραγωγή και στο κμηντήριο και στο εργατικό κέντρο και στο κμηντήριο υπάρχουν αυτά. Μπορούμε να καλέσουμε και την εισαγγελία της Αθήνας. Μπορούμε να καλέσουμε την εδώ εισαγγελία. Και την εισαγγελία. Θα την καλέσει. Σου λέω ότι. Αυτά όχι. Μπορεί να καλέσουμε τον Φωτόπουλο, αλλά μπορεί να καλέσουμε και τον Τσίγκο. Δηλαδή μπορούμε να καλέσουμε. Και η αστυνομία θα πρέπει να είναι. Γιατί η αστυνομία είναι τελείω. Ο Φωτόπουλο είναι το αξίδευμα. Αυτό εννοώ. Προφανώς πρέπει να είναι. Και οι κτηνίατροι και οι εκπρόσωποι των κτηνιάτρων θα πρέπει να είναι, γιατί και σε αυτούς πέφτει μεγάλο μερίδιο. Και να τους έχεις και στο πάνελ επάνω για να πούμε και την αποψηφία. Ναι, τους είδαμε σήμερα. Δικαιολογίες υπάρχουν για τη σημερινή μέρα. Αλλά όταν είσαι μέσα στην πόλη και είσαι μια Τετάρτη απόγευμα που είναι και κλειστά τα μαγαζάκια και τα λοιπά, έτσι, εκεί δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον, δεν μπορεί να αποφύγει να ισχυριστεί οτιδήποτε. Αυτό μπορούμε να το οργανώσουμε μέσα στο χειμώνα, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ιδέα. Όχι, και άλλα πράγματα, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον, αλλά ακόμα και όταν σε μια έρευνα προκύπτει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσον αφορά την ηλικία, για παράδειγμα, ενώ μέχρι τα 55 τα πράγματα είναι κλάδο. Δηλαδή, εντάξει, έχουν μια ισορροπία, έχουν μια αρμονία. Πάντα από το 55, ούτε κακοποίηση βλέπουν πολύ λιγότερη κακοποίηση, βλέπουν εκείνο, δηλαδή πράγματα τα οποία, ας πούμε, ενώ όλοι, υπάρχει διαφοροποίηση.
προ το χειρότερο, έτσι. Όσον αφορά το φύλλο, δεν υπάρχει σοβαρή διαφοροποίηση. Υπάρχει υπόθεση όλοι που κάνουν ότι έχει και μια κυρία. Τα πράγματα είναι. Δεν μπορώ να το πω γιατί έχει πολλές γυναίκες. Καλά, είναι αλήθεια. Όχι, αλλά δεν προκύπτει κάτι σοβαρό. Η ηλικία και η εκπαίδευση είναι δύο πράγματα τα οποία κάνουν τη διαφοροποίηση.